Μία νέα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ψηφίστηκε στη Βουλή φαίνεται να έχει ανάψει φωτιές στους καταστηματάρχες της Λάρισας αλλά και όλης της χώρας. Η νέα τροπολογία δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα μετά τις 9 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί, με την αιτιολογία ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διενεργούν εμπορικές δράσεις όπως είναι οι λευκές νύχτες, με απόφαση του κατατόπων αρμόδιου δημάρχου μετά από πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου. Αυτό είναι μία φορά τον χρόνο. Θα ήθελα να θυμίσω τον εκάστοτε υπουργό ότι γίνεται μία φορά τον χρόνο. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε τροπολογία και νόμο για μία φορά τον χρόνο τα καταστήματα να ανοίγουν, γιατί τώρα ανοίγει το νοσκό του αιώλου. Οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε φορέα, εμπορικό σύλλογο θα ονομαστεί με 5 ανθρώπους, θα μπορεί να κάνει κάτι με το Δήμο και θα μπορεί να ανοίξει τα καταστήματα. Όλο αυτό εμείς είμαστε κατά. Η ίδια τροπολογία μάλιστα προβλέπει την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου αντί για την πρώτη και την δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων αντί για την πρώτη του Μαΐου, προκειμένου η αγορά και το καταναλωτικό κοινό να κάνουν χρήση της προαιρετικής λειτουργίας της Κυριακής σε περιόδους όπου το καταναλωτικό ενδιαφέρον είναι υψηλότερο. Για ακόμη μια φορά βλέπουμε ότι ασχολούνται για μας. Χωρίς εμάς όμως, χωρίς να μας ρωτάνε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε ιδιωτικός φορέας, είμαστε αυτόνομοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες και μπορούμε μόνοι μας να βγάζουμε και το ωράριό μας σε σχέση με τους καταναλωτές μας. Θα πρέπει να ερωτώμαστε πρώτα το τι θα γίνει σε όλους τους φορείς και μετά να παίρνουμε τις αποφάσεις. Στην τροπολογία, εκτός από τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, αντιδρά και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος.